Λιτό και φωτισμός τώρα τα εμένα παρουσιάζει. Παρατηρήσεις στο τερματοφύλακα από τον κύριο Βεσκαδούρο για να έχουμε φυσιολογική ροή του αγώνα. Μπάλα out. Καλά! Από πίσω, καλά μπροστά! Έλα, καλά, να μην τι άλλο στο βάθος, έχουμε ένα ωραίο θέαμα. Μασούρουπο από το Σκουρέλου. Έλα, ανεβαίνουμε! Ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης θα μπει στην περιοχή, πέρασε, ποδιά ήταν αυτή, ποδιά ήταν αυτή, δεν ήταν τίποτα, έχουμε την αίσθηση. Πρώτη εικόνα και δεύτερη κάτω εκεί ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης. Μάχη τι έγινε. Δίνει στα χέρια για τους δύο Βεσκαδούρος και τους δύο παίκτες δεν σηκώνται όμως κανείς. Φραγκιαδάκης, είχε μια πτώση εκεί. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπήρξε παράβαση. Ο Γκόρο παίρνει οδηγίες εδώ από τον κύριο Πατεράκη. Εδώ ο κύριος Πατεράκης. Επίσης ο Νικολάου ο Δημήτρης. Δίνει οδηγίες εδώ στον εδώ στο Δημήτρη τον Καλαμιώτη. Δίνος ο Καλαμιώτης πρέπει να είναι. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μικρό το γήπεδο του Σκουρέλου, γνωστό αυτό. Μικρό γήπεδο. Κακός φωτισμός. (29) του αγώνα συμπληρωμένα. Πόδειξη είναι για τη Χαραυγή. Θα σφυρίξω λέει ο κ. Βεσκαδούρος στον παίκτη της Χαραυγής. Τα μέτρα για ένα τείχος, δεν βλέπω διάθεση για τείχος. Πάει ο Λαμπράκης ο Νίκος εκεί, αριστερός αμυντικός φεύγει. Ο Κανακαράκης ο Μιχάλης, τελικά το τείχος είναι από Γαλανάκη, Σαλίου και Καουκάκη. Τρεις παίκτες που εκτελέστηκε γρήγορα. Λαμπράκης διώχνει προς στιγμήν. Και τώρα εδώ ποιος είναι, δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε. Μπάλα έφυγε το Κανακαράκι, κατέληξε πλάγιο. Εδώ επίσης εκεί πλήγω πιο μπροστά, μέσα εκεί γιατί με εκφύγει και ο σπάγος κάτω.